Περισσότερα από 470 άτομα στη Γαλλία συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της τέταρτης νύχτας ταραχών που προκλήθηκαν από τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός εφήβου από την αστυνομία, αλλά οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η κατάσταση ήταν πιο ήρεμη από την προηγούμενη νύχτα. 45.000 αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δυνάμεων, αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις ταραχές και τις λαιλασίες σε ολόκληρη τη χώρα το βράδυ της Παρασκευής. Οι αναφορέ ανέφεραν ότι οι συνθήκε στο Παρίσι ήταν ελαφρώ πιο ήρεμε σε σχέση με τι προηγούμενε νύχτε, ενώ η κατάσταση σε άλλε μεγάλε πόλει, όπω η Μασαλία και η Λιόν, ήταν πιο χαοτική, με πυρπολίσει κτηρίων και οχημάτων και λαιλασίε καταστημάτων. Καταστήματα σε διάφορα εμπορικά κέντρα σε προάστια του Παρισιού, καθώ και ένα κατάστημα Apple στο κέντρο του Στρασβούργου, λαιλατήθηκαν το απόγευμα τη Παρασκευή. Η Δημοκρατία θα κερδίσει, όχι οι ταραξίε, θήλωσε ο Υπουργό Εσωτερικών τη Γαλλία Ζεράλ Νταρμανέν, καθώ συναντήθηκε με την αστυνομία τι πρώτε πρωινέ ώρε του Σαββάτου. Είμαστε στι 471 συλλήψει στην εθνική επικράτεια, είπε, αλλά σημείωσε πολύ χαμηλότερη ένταση από ό,τι κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα, ακόμη και τη προχθεσινή. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι είχαν συλληφθεί την προηγούμενη νύχτα. Ο Νταρμανέν κατήγγειλε την απαράδεκτη βία στη Λιόν και τη Μασαλία, όπου απαγορεύτηκαν οι δημόσιε διαδηλώσει και σταμάτησαν τα μέσα μαζική μεταφορά. Περισσότερε από 80 συλλήψει έγιναν στη Μασαλία σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και σημαντικέ ενισχύσει στάλθηκαν αφού ο Δήμαρχο Μπενουά Παγιάν κάλεσε την εθνική κυβέρνηση να στείλει άμεσα επιπλέον στρατεύματα. Οι σκηνέ λαιλασία και βία είναι απαράδεκτε, έγραψε ο Παγιάν στο Twitter αργά το βράδυ τη Παρασκευή μετά τι συγκρούσει τη αστυνομία με του διαδηλωτέ. Τα τοπικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι ένα αλτί ήταν ο στόχο μιας λαϊλατικής επιδρομής. Ενώ οι αρχέ δήλωσαν ότι διερευνούσαν τα αίτια μιας φαινομενικής έκρηξης στην πόλη η οποία δεν πιστεύουν ότι προκάλεσε θύματα. Πολλά τυφέκια λαϊλατήθηκαν από ένα οπλοπολείο αλλά δεν αφαιρέθηκαν πυρομαχικά. Ένα άτομο συνελήφθη με μια καραμπίνα που πιθανότατα προερχόταν από το κατάστημα, δήλωσε η αστυνομία. Στη Λιόν και τα γύρω προάστια, οι ταραξίε έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και σημάδεψαν με πυροτεχνήματα την αστυνομία. Η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού και ένα ελικόπτερο για να καταστήλει τι ταραχέ στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη τη Γαλλία. Τα τοπικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν μια πιο ήσυχη νύχτα στο Παρίσι, όπου η μαζική ανάπτυξη δυνάμεων επιβολή του νόμου απέτρεψε την παραμικρή ένδειξη αντιπαράθεση ή διατάραξη, ανέφερε η εφημερίδα Le Monde. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν ακόμη 120 συλλήψεις στην πρωτεύουσα με αναφορές για καμένα σκουπίδια και βίαιες εμπλοκές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.